Χαίρετε λοιπόν, ένα έκτακτο μαζί με τον Σέργιο σχετικά με τις πυρκαγιές που έχουμε για ακόμη μία χρονιά στη χώρα μας. Είχαμε προειδοποιήσει πριν αρκετούς μήνες ότι κατά την περίοδο των εκλογών έχουμε ηρεμία γιατί θέλουν να έχουμε ηρεμία και μετά από τις εκλογές θα ξεκινήσουν αυτά που ξέραμε εδώ και χρόνια, δηλαδή οι εμπρισμοί ήδη έχουν συλληφθεί, αλλοδαπή Σέργιο. Αρκετοί αλλοδαποί οι οποίοι εμπλέκονται στους εμπρισμούς και αυτή τη στιγμή βρίσκονται υποκράτηση και ελέγχονται. Την αρμοδιότητα βέβαια την έχει. Επαυτοφόρο τους πιάσαν. Δεν είναι ζήτημα το αν το έχουν κάνει ή όχι. Ναι. Έτσι. Ακριβώς. Αν θυμάστε καλά λοιπόν, τα τελευταία έτη μας μιλούσαν για ασύμμετρες απειλές, μας μιλούσαν για διάφορες καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με εχθρικές επιθέσεις, απλά όχι από οργανωμένο στρατό. Βέβαια, όταν έχουμε την ίδια ημέρα πολλαπλά μέτωπα σε όλη τη χώρα, είναι οργανωμένη επίθεση. Μα πίσω από τους εμπρισμούς υπάρχει οργανωμένος στρατός στην πραγματικότητα. Απλά φαινομενικά συζητάμε για μη οργανωμένη επίθεση, ενώ στην πραγματικότητα σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι πλήρως οργανωμένη. Θέλουν τον κόσμο να είναι μονίμως υπό τον φόβο της καταστροφής, θέλουν γενικότερα να υπάρχει ένα χάος στη χώρα και εδώ συνδυάστε το αυτό με το γενικότερο πρόβλημα που μας παρουσιάζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό της κλιματικής αλλαγής. Πώς θα έρθει η κλιματική αλλαγή αν δεν κάψουμε τα δάση? Καταλαβαίνετε, δημιουργώ το πρόβλημα. Είναι έτσι Σέργιο? Ακριβώς, δημιουργούμε ένα πρόβλημα εκ του μηδενός. Δεν υφίσταται δηλαδή μια φυσική καταστροφή. Πρόκειται για μια ανθρώπινη αποκλειστικά και μόνο προσέγγιση. Δηλαδή ανθρώπινο χέρι, ανθρώπινος δάχτυλος, όπως λέει απλά ο λαός, ο οποίος στόχο έχει την καταστροφή της Χλωρίδας και της Σπανίδας, με ό,τι αρνητικό συνεπάγεται αυτό όχι μόνο για εμάς, για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Και την κάμψη του ηθικού των πολιτών των Ελλήνων για να μην μπορούν να αντιδράσουν σε όσα κακόβουλα σχέδια κατεργάζονται για τη χώρα μας. Και προορίζονται για το άμεσο ή εν πάση περιπτώσει για το έμεσο μέλλον, για να είμαι πιο επιεικής. Έμεσο επιεικής. Λοιπόν, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο. Κάθε χρόνο μας καίνε για συγκεκριμένους λόγους και δεν βλέπω καμία αντίδραση. Και το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, Μαρία, ότι πρέπει να ξέρουν οι φίλοι μας ότι το φυσικό περιβάλλον συνεπάγεται αφενός μεν με κάλυψη, απόκρυψη δική μας σε περίοδο περιπέτειας με τη γείτονα χώρα, πολύ σημαντικό αυτό να ξέρετε, και κατ' επέκταση το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ένα σύμμαχο επιβίωσης σε δύσκολα χρόνια, όπου η οικονομία ή πιο ορθά το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα έχει καταρρεύσει, όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως γενικά. Αποτελεί λοιπόν η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, της Χλωρίδας και της Σπανίδας, στην ουσία και στην κυριολεξία ένα αδιέξοδο σε αυτά τα οποία έρχονται. Επομένως, προσπαθούμε όλοι όσο μπορούμε και με όποιον τρόπο μπορούμε να επιτηρούμε τις δασικές εκτάσεις. Δεν αφήνουνε, Σέργιο, δεν αφήνουνε. Πριν 2 χρόνια, δεν θυμάμαι αν ήταν πέρσι, ο κόσμος είχε βγει έξω, τότε που καίγαν πάλι ολόκληρη τη χώρα. Και η αστυνομία συλλάμβανε τους πολίτες. Γιατί? Ξέρω 2 τουλάχιστον περιπτώσεις. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω. Ας αναρωτηθεί ο κόσμος γιατί. Και γιατί δεν είναι ο στρατός έξω στα δάση να φυλάξει τη χώρα από ξένες επιθέσεις. Για ποιο λόγο? Από τη στιγμή που υπάρχει ασύμμετρη απειλή, γιατί πρόκειται για ασύμμετρη απειλή, σβήνει στο ένα μέτωπο, δημιουργείται ένα άλλο μέτωπο και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα κοινωνικά προβλήματα τα οποία είναι έτοιμα να αναζωπηρωθούν. Βλέπετε Γαλλία. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ο στρατός πρέπει να υπάρχει στους κάθε χρόνο τα ίδια. Τους στέλνουν για να σβήσουν τις φωτιές, αλλά δεν τους στέλνουν για να προστατεύσουν να μην μπουν οι φωτιές. Δεν προλαμβάνουν. Καμία ουσία. Δεν προλαμβάνουν. Έρχονται απλά να θεραπεύσουν το μη θεραπευόμενο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Το νου σας. Καλή δύναμη σε όλους.